Πριν ξεκινήσω να μιλάω, θέλω να σας πω ότι είμαι βαθιά συγκινημένη που μου δίνεται η ευκαιρία και δεν μου δίνεται συχνά, παρόλο που δεν μιλάω σπάνια, όλοι λένε ότι μιλάω πολύ, αλλά μου δίνεται σπάνια η ευκαιρία να μιλήσω για το έργο ενός πολύ αγαπημένου φίλου. Και αυτό είναι κάτι ξεχωριστό για μένα σήμερα. Έχω παρουσιάσει άλλα βιβλία, έχω γράψει, έχω σχολιάσει. Αλλά είναι πιθανότατα η πρώτη φορά που θα μιλήσω για το έργο ενός ανθρώπου που αγαπάω πάρα πολύ. Οπότε η συγκίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή η συγκίνηση δεν έχει περάσει στα λόγια που θα πω, για να μην το κάνω μελόδραμα. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και εσάς που είστε σήμερα εδώ και μοιραζόμαστε όλοι αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. Δεν είναι η στιγμή της γέννησης του έργου, αλλά είναι η στιγμή, η συμβολική στιγμή που ένα έργο γίνεται ορατό, είναι η παρουσίασή του. Και είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή και πολύ ιδιαίτερη. Και σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ σήμερα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη και η τιμή που μου έκανε ο Λευτέρης να με προσκαλέσει να μιλήσω για το βιβλίο του. Πάρα πολύ μεγάλη τιμή και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με πιστεύετε. Και θα αρχίσω λοιπόν. Αν και τα ποίηματα ή αλλιώς τα δημιουργήματα όλων των ειδών έχουν τη δική τους πορεία και ιστορία από τη στιγμή που εγκαταλείπουν τους δημιουργούς και ποιητές τους, παρατηρούμε ότι δεν πάβουμε εμείς ως θεατές, ακροατές και αναγνώστες, αναγνώστριες, να διατηρούμε ζωηρό ενδιαφέρον για το ποιοι κρύβονται πίσω από μια δημιουργία. Έχει υποστηριχθεί, και εγώ προσωπικά το ασπάζομαι, ότι η ζωή μας αποτελεί και αυτή ένα είδος τέχνης. Η τέχνη του βίου, θα λέγαμε. Και καθώς την αφηγούμαστε ή την αφηγούνται άλλοι, γίνεται η ζωή μας ένα ποίημα, ένα μυθιστόρημα, με πολλούς χαρακτήρες, ανατροπές, χαρές και λύπες. Και το μυθιστόρημα της ζωής μας το αφηγούμαστε ή το αφηγούνται κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο, εστιάζοντας κάθε φορά σε άλλα γεγονότα, συναισθήματα και σκέψεις. Και η ιστορία της ζωής μας είναι πολυφωνική, ικανή να συμπεριλάβει τις φωνές και όλων εκείνων των προσώπων που έχουμε συναντήσει και έχουν κάτι να πούν για μας. Επιτρέψτε μου λοιπόν, πριν περάσω στο βιβλίο, να πω δύο λόγια για τον Λευτέρη Πετρή, φωτίζοντάς τον με τη δική μου προσωπική ματιά ως δημιουργό. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, εδώ και αρκετά χρόνια, με συγκίνησε η ορμή του για ζωή, μάθηση και δημιουργία. Πάντα ανήσυχος, ο Λευτέρης έγραφε μουσική και στίχους. Θα ακούσουμε σε λίγο. Υπήρχε πάντα κάτι που ήθελε να εκφράσει και να μοιραστεί με τους άλλους. Θεωρώ πως αυτό που ήθελε και θέλει να μοιραστεί με όλους είναι ακριβώς την αγάπη του για τη ζωή και τους ανθρώπους. Ο Λευτέρης με τα έργα του αναδεικνύει την φωτεινή πλευρά των ανθρώπων. Και αυτό δεν το κάνει επειδή κλείνει τα μάτια στις δυσκολίες, τους κινδύνους και τις αποτυχίες της ζωής. Το κάνει επειδή θεωρεί πως το κακό, η αδικία και η αποτυχία δεν έχουν τον τελευταίο λόγο στη ζωή μας. Ο Λευτέρης πιστεύει βαθιά στη δύναμη και την καλοσύνη των ανθρώπων. Η ελπίδα και η πίστη του βρήκαν τρόπο έκφρασης και στο πρώτο του μυθιστόρημα με τίτλο «Η πίσω αυλή». Το βιβλίο καταπιάνεται με τις ζωές των ανθρώπων μιας μικρής, κλειστής κοινωνίας. Η αναγνώστρια ένιωθε στο περιθώριο των γραμμών του βιβλίου την αποπνικτική ατμόσφαιρα αυτής της κοινωνίας. Χωρίς να ασχολείται διεξοδικά ο συγγραφέας με την περιγραφή της πατριαρχικής δομής αυτής της κοινωνίας, αφήνει τους αναγνώστες ελεύθερους να την φανταστούν μέσα από τις παράλληλες ιστορίες των χαρακτήρων του. Με το που πιάνετε το βιβλίο στα χέρια σας και το ανοίγετε στην πρώτη σελίδα,
βρίσκεστε εκεί, στη μέση του χωριού, μαζί με τους χαρακτήρες του. Με τρόπο, θα έλεγε κάποιος κινηματογραφικό στη συνέχεια, παρακολουθείτε τις ζωές των χαρακτήρων σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους. Το βιβλίο εστιάζει στις καθοριστικές στιγμές της ζωής, τις στιγμές εκείνες όπου καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις, να αναγνωρίσουμε τις επιθυμίες μας, να αντιμετωπίσουμε τα πιεστικά αιτήματα της κοινωνίας, να αναλάβουμε τις ευθύνες των πράξεων και των επιλογών μας, να αναγνωρίσουμε την αποτυχία μας, να την αντέξουμε, να αποδεχθούμε τα λάθη μας, να αλλάξουμε, να συμφιλειωθούμε με το παρελθόν, να επουλώσουμε τα τραύματα, να ειρηνεύσουμε με τον διπλανό μας, αλλά και αν χρειαστεί, να διαρρήξουμε τους δεσμούς μας με μια αθεράπευτα, τουλάχιστον προς το παρόν, αλλοτριωτική κοινωνία. Στον χώρο της ψυχανάλυσης, η ορίμανση κατανοείται ως ανάληψη της ευθύνης της ζωής μας. Το βιβλίο αυτό καταπιάνεται ακριβώς με το σημείο ορίμανσης ή μη των χαρακτήρων. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, οι χαρακτήρες οριμάζουν, όσοι προλαβαίνουν. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, μπορεί και να μην προλάβουμε. Υπάρχουν επίσης και εκείνοι που μπορεί να μην θέλουν ή και να μην μπορούν. Το βιβλίο το αφήνει και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό. Είναι υποχρεωτικό να αλλάξουμε? Όχι. Πουθενά δεν είναι γραμμένο κάτι τέτοιο. Μπορεί να συνεχίσουμε να περιφέρουμε εδώ και εκεί τις φοβίες μας, την κακία μας, τα πάθη μας, την επιθετικότητά μας. Στο βιβλίο θα συναντήσουμε και το κακό. Αλλά το κακό παρουσιάζεται μικρό και ασήμαντο μέσα στην προοπτική του καλού. Ο Λευτέρης Πετρής, με ιδιαίτερη λεπτότητα και ευαισθησία, παρουσιάζει και την τραγικότητα της ζωής. Η βία βρίσκεται στην άκρη, εκεί κάπου, υπαρκτή, αλλά όχι κρατεά. Κρατεά είναι η αγάπη. Αλλά και αυτή, θα διαπιστώσετε όταν διαβάσετε το βιβλίο του, δεν παρουσιάζεται με αφέλεια. Η αγάπη στο έργο του καλεί τους χαρακτήρες να διακινδυνέψουν την ασφάλειά τους. Αγάπη δεν σημαίνει εξασφάλιση, αλλά ρίσκο και θυσία. Μισό λεπτό. Για το τέλος, ο συγγραφέας φυλάει ένα σχόλιο για το όνειρο ενός χαρακτήρα, του Αχιλλέα, να λυτρωθεί από το στενό πλαίσιο της επαρχίας, ερχόμενος στην Αθήνα και να ζήσει ελεύθερος τον έρωτά του. Ο αφηγητής, σε πρώτο πρόσωπο, υπενήσεται πως η απλή μετάβαση στην πόλη δεν πρόκειται να λύσει τα υπαρξιακά και όχι μόνο ζητήματά του. Και στη μεγάλη πόλη, νέες προκλήσεις περιμένουν του χαρακτήρα μας. Μιλώντας για την πόλη, λέει, επιτρέψτε μου να διαβάσω και να αποκαλύψω το τέλος. Αν... Όχι. Νομίζω πως χαθήκαμε μέσα στις ευκαιρίες και στις επιλογές που προσφέρει η πόλη. Αυτή η ελευθερία και η αποδοχή που απολαμβάνουμε δεν φτάνει για να μας κάνει ικανούς να αγαπάμε. Η πρόκληση, λοιπόν, φαίνεται να είναι η ελευθερία. Σας καλώ να διαβάσετε το βιβλίο του Λευτέρη ως μία σπουδή γύρω από το τρίπτυχο «Αλήθεια, αγάπη και ελευθερία». Όταν θα έχετε τελειώσει την ανάγνωση και μέσα από τις ζωές των χαρακτήρων του, θα έχετε διαπιστώσει πως αλήθεια δεν υπάρχει χωρίς ελευθερία και αγάπη. Αγάπη δεν υπάρχει χωρίς αλήθεια και ελευθερία. Και σίγουρα ελευθερία δεν υπάρχει όπου υπάρχει φόβος και ψέμα. Ο Λευτέρης Πετρής και ως άνθρωπος και ως αφηγητής λέει αλήθειες, αγαπά όλους τους χαρακτήρες του και είναι ελεύθερος. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και σας εύχομαι καλή ανάγνωση.